Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μετά την ομιλία του φίλου του Σπύρου, που μας έκανε και ευθυμίσαμε, αλλά είναι και ένας γιατρός που ξέρει τι του γίνεται και βοηθάει και πάρα πολλούς ανθρώπους και πάντα η γνώμη του μετράει. Αυτό που λείπει από την περιφέρεια Αττικής και το έχουμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, είναι η ένταξη της περιφέρειας Αττικής σε μια οργανωμένη, επαναλαμβάνουμε, οργανωμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία έχει μετατραπεί σε ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη, αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπου βρεθούν και όπου σταθούν τα κυβερνητικά στελέχη, όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλάει για αυτή την περιβόητη ατομική ευθύνη. Το ζήτημα της επιδημιολογικής επιτήρησης είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης ή είναι ζήτημα μιας οργανωμένης κρατικής πολιτικής. Ποιος θα κάνει επιδημιολογική επιτήρηση, αν δεν κάνει το κράτος σε συνθήκες πανδημίας? Οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση. Για να γίνει οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση, αντικειμενικά όλοι το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προμηθευτούμε τεστ. Όποιο και να ήταν το κόστος, θα έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να προμηθευτούμε τεστ. Σήμερα πετάγανε πάνω από τον ουρανό της Αθήνας τα Ραφάλ. Λοιπόν, αυτά για όσους λέγανε, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα, ότι τι να κάνουμε, δεν μπορεί να αντέξει η οικονομία για αυτά που λέτε, για να υπάρχει οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση και να γίνονται σχεδόν καθημερινά σε οργανωμένους χώρους, να γίνονται τεστ παντού. Να, επομένως, που για κάποιους και για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ υπήρχαν χρήματα. Νομίζω τα 6 που ήρθαν κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια. Αυτά τα που ραντίζανε τώρα οι παπάδες με τον αγιασμό. Λοιπόν, για την οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση επανερχόμαστε. Αυτά που θα προμηθευτούμε τα τεστ είναι ενταγμένα σε μια τέτοια οργανωμένη προσπάθεια επιδημιολογική επιτήρηση ή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει? Εμείς νομίζουμε ότι από την αρχή φάνηκε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και η περιφέρεια Αττικής κάνει τη δική της, ας το πούμε έτσι, πολιτική, η οποία δεν είναι πουθενά ενταγμένη. Αποκαλύφθηκε στο ότι δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη απάντηση από την αρχή και τώρα που ρωτάμε εμείς δεν δίνεται συγκεκριμένη απάντηση από τα τεστ που προμηθευτήκαμε. Πόσα γίνανε, σε ποιες δομές γίνανε, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών του τεστ. Οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση εννοούμε ότι με κρατική ευθύνη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΔΗ, αλλά θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες δεν έχουν πάρει χαμπάρι από την πανδημία. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη, για παγκόσμια πανδημία και δεν έχουν πάρει χαμπάρι οι υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας Αττικής που εδρεύουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τίποτα από αυτή την διαδικασία, υποστελεχωμένες όπως είναι και υποχρηματοδοτούμενες. Επανερχόμαστε σε αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε να ελεγχθούν μεγάλοι εργασιακοί χώροι, δηλαδή με ευθύνη κρατική, μεγάλα σούπερ μάρκετ και να έχουμε στοιχεία από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ όλοι οι υπάλληλοι, ποια είναι η επιδημιολογική κατάσταση σε μεγάλους εργασιακούς χώρους που αποδεδειγμένα μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη διάδοση της πανδημίας. Θα μπορούσαν να κατευθυνθούν τα τεστ και να γίνει οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση σε ευάλωτους πληθυσμούς. Ευάλωτους πληθυσμούς, όχι με τη ρατσιστική έννοια που λένε ορισμένοι, ευάλωτους γιατί ζουν φτωχικά, γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Δεν έχουν καθαρό νερό, δεν έχουν τα κατάλληλα σπίτια, δεν έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό, όπως είναι οι μετανάστες. Δεν έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό. Χιλιάδες μετανάστες δεν έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό. Γιατί απαιτείται άμκα. Περισσότεροι από αυτούς είναι παράνομοι. Όταν όμως είναι να δουλεύουν για τα χωράφια και να βγάζουν τον κόκκινο χρυσό, είναι μια χαρά. Εκεί δεν είναι παράνομοι. Παράνομοι είναι όταν ζητάνε να εμβολιαστούν. Αντίστοιχα, πληθυσμοί Ρωμά που έχουμε και στην Αττική. Εκεί θα έπρεπε να υπάρξει οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση, να ξέρουμε τι γίνεται συνολικά στον πληθυσμό σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Εδώ έχουμε την ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη, όποιος θέλει, όποιος έχει συνείδηση, όποιος δεν φοβάται, πάει, κάνει το τεστ και μάλιστα το καταγράφει και μόνος του. Για το self-test, λέμε πάλι. Για όσους βρεθήκανε στην ανάγκη να εξετάσουν τον εαυτό του. Εδώ μιλάμε για πλήρη εσχροκέρδεια, το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. 10 ευρώ το rapid test, 47 ευρώ το PCR. Εγώ είμαι θετικός από την Πέμπτη, λοιπόν είμαι καραντίνα σπίτι μου, με PCR από την Πέμπτη, 47 ευρώ το PCR. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα
παρά την εσχροκέρδη αυτή, ας χάρη συντομία να την προσπεράσουμε, ερχόμαστε στα πρωτόκολλα. Λοιπόν, τα πρωτόκολλα λένε 5 μέρες άδεια και την 6η μέρα πας στη δουλειά. Λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα θετικός. Είμαι στην 6η μέρα και είμαι ακόμα θετικός. Λοιπόν, τι γίνεται με χιλιάδες αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι? Οι περισσότεροι τι κάνουνε? Οι περισσότεροι γυρνάνε στη δουλειά τους κανονικά, χωρίς να κάνουν κανένα τεστ ή ψευδώς δηλώνουν το self-test ότι είναι το self-test αρνητικό. Το γίνεται για χιλιάδες εργαζόμενους. Και μάλιστα, σήμερα πληροφορήθηκα, μόλις τώρα πληροφορήθηκα, ότι αύριο η κυβέρνηση καταθέτει τροπολογία που όχι μόνο μειώνει τις 10 μέρες άδεια ειδικού σκοπού σε 5, αλλά καταθέτει τροπολογία στην οποία λέει ότι και ο γονέας που το παιδί του είναι θετικό ή νοσεί από τον κορονοϊό θα μπορεί να κάτσει και να το φυλάει και να το φροντίζει και να το γιατροπορεύει, λαμβάνοντας όμως το 50% του μισθού του για όλο το χρονικό διάστημα που συμβαίνει αυτό. Αυτή είναι η τροπολογία, επειδή σήμερα πολλοί κοιτάγατε ψηλά τα ραφάλ, κάποιοι είχαν βάλει το χέρι με στην τσέπη των εργαζόμενων και του βγάζανε χρήματα. Για να μην πούμε περισσότερα, θεωρούμε αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη. Θεωρούμε αυτή τη διαδικασία που γίνεται ότι τροφοδοτεί την αντιεπιστημονικότητα, τροφοδοτεί τον ανορθολογισμό μέσα στους πολίτες και συνολικά μέσα στους εργαζόμενους. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που γίνεται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Προσπεράσαμε συνειδητά, γιατί δεν έχουμε στοιχεία για να καταγγείλουμε, όμως έχουμε ενδείξεις ότι εδώ πέρα γίνεται το έλα να δεις, το ζήτημα των οικονομικών με τα rapid test και τη διαδικασία προμηθειών. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο γιατί δεν έχουμε στοιχεία, όμως εμείς το λέμε ευθέως, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε, γιατί κάποια στιγμή θα βγουν αυτά στην επιφάνεια, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε με την ψήφο μας, παρότι καταλαβαίνουμε την ανάγκη να προμηθευτούμε rapid test, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε και να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία με τον τρόπο που γίνεται. Εμείς γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσουμε αυτή την προμήθεια. Θα την καταψηφίσουμε γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή χωρίς οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση, χωρίς καταγεγραμμένες τις ανάγκες, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός πού θα πάμε, πού θα απευθυνθούμε, σε ποιους θα κάνουμε επιδημιολογική επιτήρηση, έχουμε βγάλει 600.000 ευρώ και λέμε πάρτε εδώ 600.000 ευρώ και προμηθευτείτε όσα φτάσουν. Όσα φτάσουν και τα αρέστα γαριδάκια που λέγαμε πιτσιρίκια. Και τα αρέστα γαριδάκια. Δεν γίνεται έτσι αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, εμείς καταψηφίζουμε αυτή την προμήθεια για αυτό το λόγο που είπαμε.